Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργάνωσε μερίδα εργασία και διαβούλευση για τη διαμόρφωση τη στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση τη Περιφέρεια για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο Επιμελητήριο Κορινθία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι και φορείς τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί, τεχνολογικοί και παραγωγικοί φορείς τη Περιφέρεια. Η εκδήλωση εντάσσεται στην προετοιμασία τη Περιφέρεια Πελοποννήσου για το σχεδιασμό τη νέα προγραμματική περίοδου 2014-2020. Για την εκδήλωση αυτή μίλησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Ατούλης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος. Είχαμε μία συνάντηση από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που κάνουμε με όλες τις δομές της περιφέρειάς μας, προκειμένου να μιλήσουμε γρήγορα τους συμπολίτες μας πάνω στις απαιτήσεις της καινούργιας προγραμματικής περίοδου. Ένα σχεδιασμός μεταξύ της περιφέρειας και όλων των δομών και των φορέων της περιφέρειάς μας για να έχει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και την μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτό το πράγμα κάναμε σήμερα. Η καινούργια προγραμματική περίοδος έχει υψηλές απαιτήσεις. Η έρευνα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα θα είναι τα κύρια στοιχεία που θα την διακρίνουν. Και βέβαια το σημαντικότερο θέμα που σήμερα στη σημερινή συνάντηση έθεσα ως βασική προϋπόθεση είναι το να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την λεγόμενη κοινωνική πολιτική μας, η οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το καινούργιο πρόγραμμα και θα πρέπει ουσιαστικά να έχει έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα και από την άλλη πλευρά να μπει στην βασική αρχή, ότι οι πόροι για την κοινωνική συνοχή θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς που είναι πραγματικοί δικαιούχοι και βέβαια μέσα από αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την κοινωνική μας οικονομία. Να μην δαπανάμε μόνο πόρους, αλλά να δημιουργούμε συνθήκες και προϋποθέσεις προκειμένου να παράγονται και καινούργιοι πόροι οι οποίοι θα χρηματοδοτούν επαόριστον την κοινωνική συνοχή. Ήταν μια σημαντική εκδήλωση που έγινε σήμερα στο Επιμελητήριο Κορινθίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την προετοιμασία, τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Το Επιμελητήριο Κορινθίας συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό των έργων που χρειάζονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορούν τις επιχειρήσεις. Έχουμε υποβάλει γραπτό συγκεκριμένες προτάσεις και σήμερα είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στις πιο σημαντικές από αυτές. Εστιάστηκε η παρουσίαση δική μου στην αποκατάσταση, την υλοποίηση των υποδομών που λείπουν από την περιοχή μας της Κορινθίας και αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην έλλειψη καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλη την παραλιακή Κορινθία, κάτι που είναι απαραίτητο για την λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και στην αναβάθμιση της καθαριότητας στην περιοχή, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και την αποχέτευση, η οποία λείπει, την προστασία των ακτών από τη διάβρωση και ένα σωρό άλλες υποδομές, οι οποίες λείπουν για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι περνάει ο αγωγός του φυσικού αερίου, αλλά δεν έχει προβλεφθεί από την περιοχή της Κορινθίας πώς θα γίνει η διακλάδωση για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να έχουν φτηνή ενέργεια από το φυσικό αέριο και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και καινούργιες που μπορούν να ανοίξουν, παραδείγματος χάρη θερμοκήπια κλπ. Επίσης, ανέφερα ότι θα πρέπει να υπάρξει για την υποστήριξη των νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων αποτελεσματικότερη υποστήριξη από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και βελτίωση, αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής εκεί και των ανθρώπων που την στελεχώνουν, έτσι ώστε οι σωστά λειτουργούσες νόμιμες επιχειρήσεις να μην δέχονται αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες επιχειρήσεις οι οποίες φοροδιαφεύγουν ή σφοροδιαφεύγουν, αποφεύγουν δηλαδή να λειτουργήσουν με νόμιμο τρόπο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις νόμιμες επιχειρήσεις. Αναφερθήκαμε επίσης στο θέμα της συνεργασίας που υπάρχει και πρέπει να βελτιωθεί ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα
το επιμελητήριο και τις επιχειρήσεις και την περιφέρεια, σε θέματα που αφορούν τις εξαγωγές, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα κλπ. Είναι σημαντικά αυτά τα οποία ελέγχθησαν σήμερα, επιγραμματικά σας τα ανέφερα. Λεπτομερώς έχουν υποβληθεί και θα επικαιροποιηθούν στην περιφέρεια οι προτάσεις του επιμελητηρίου και θεωρώ ότι θα γίνουν δεκτές, γιατί αφορούν την ανάπτυξη την οικονομική της περιοχής μας και τον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο θεωρούμε ότι θα ξεφύγει η χώρα από την κρίση. Μόνο με την ελπίδα ότι ο ιδιωτικός τομέας θα αναπτυχθεί και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το κράτος, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα ξεφύγουμε από την κρίση. Βεβαίως, ο δημόσιος τομέας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο σύγχρονος, και αυτή είναι η επιδίωξη και η επιθυμία των επιχειρήσεων, να περιοριστεί η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από το κράτος, και βεβαίως να υπάρξουν επιχειρηματικά πάρκα στην περιοχή, τουλάχιστον δύο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν και να χωροθετηθούν αλλά και να οργανωθούν με την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και πολλά πολλά άλλα αναφέρθηκαν σήμερα σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση.